στο τοπικό νηπιαγωγείο, όπως και στον παιδικό σταθμό γίνεται το ίδιο, έχουν γεμίσει όλοι οι μετανάστες και Έλληνας δεν μπορεί να μπει. Αυτό επίσης τέρμα. Θα πάμε έξω από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και θα απαιτήσουμε όλοι τα ελληνικά ζευγάρια, τα νέα που δυσκολεύονται να επιβιώσουν και έχουν ένα ή δύο παιδιά και δεν μπορούν να τα πάνε, θα πάμε μαζί τους να τα βάλουμε μέσα τα παιδάκια αυτά. Η εικόνα της Αθήνας είναι ο καθρέφτης της καλπάζουσας ανεργίας. Καταστήματα που κλείνουν το ένα πίσω από το άλλο. Scenes like this would have been a rarity until a few years ago. But this is Greece's new Street of Despair. Πάμε, καλημέρα. Καλή σας ημέρα από τον ΟΑΕΔ εδώ στην Γαλιθέα. Καλημέρα από μια υπηρεσία η οποία τελευταίο διάστημα ταλαιπωρεί εκατοντάδες πολίτες καθημερινά. Δεν χρειάζεται να πούν πολλά, άλλωστε η εικόνα το περιγράφει όλη την ταλαιπωρία που βιώνουν εδώ οι άνθρωποι. Από τις 4 αξιμερώματα, από τις 5 έρχονται εδώ, έτσι ώστε όταν ανοίξει η πόρτα του ΟΑΕΔ να πάρουν το επίσημο χαρτάκι να εξυπηρεθούν. Κοιτάξτε εδώ κατάσταση. Γύριζε γύρω-γύρω από το κτίριο η εικόνα, έτσι, γύρω από το τετράγωνο. Δημοσιοποίηση της φωτογραφίας με τους δεκάδες ασθενείς πάνω σε ράτζα στον Ευαγγελισμό και νέες φωτογραφίες για τις συνθήκες στο νοσοκομείο κατά τις εφημερίες έρχονται στο φως μέσω του διαδικτύου από το Σύλλογο Ειδικευμένων Γιατρών. Θα έπρεπε να έχουμε διπλάσιο αριθμό γιατρών τουλάχιστον, τριπλάσιο αριθμό νοσηλευτριών και νομίζω πολύ μεγαλύτερο χώρο. Ανακαζόντουσαν οι γιατροί και οι νοσηλευτές, για παράδειγμα, να αγοράζουν οι ίδιοι λευκοπλάστα από το φαρμακείο για να έχουν ένα λευκοπλάστη στη τσέπη τους. Νομίζω ότι αυτά τα φαινόμενα δεν τα συναντάει κάποιος χώρα της αναπτυγμένης Ευρώπης με αναπτυγμένο δημόσιο σύστημα υγείας. Τα συναντάει μόνο σε χώρες πιθανότητα της υποσαχάριας Αφρικής. Χτύπησαν, προσπαθούσαν να ανέβουν στη βάρκα το λιμανικό και τους χτυπούσαν με την πόρτα να πέσουν πάλι στο νερό. Ενός χρόνου παιδί φώναζε βοήθεια, μαμά, παπά, κανένας δεν φώναζε. Τα παιδιά του πόσο χρόνο ήταν πλέον. Τι άντσα όλα από την πατσόη του. Πατσόη έξινε, έκνιμ σ' όλα, ας σ' όλα, τα σ' όλα. Τώρα ολόδι μου που έκανε. Ένα χρονών, 8 χρονών, 10 χρονών. Εσείς να σας ρωτήσω ευθέως, πόσες ώρες κάνατε για να διαβάσετε το μνημόνιο? Γνωρίζατε δηλαδή αυτό που υπογράφατε? Όχι, δεν διάβασα το μνημόνιο εκείνη την εποχή, γιατί απλούστατα είχα άλλες υποχρεώσεις. Υπογράψατε ένα κείμενο που δεσμεύει τη χώρα εις τους αιώνες των αιώνων να μην και μας έφτασε στο χάλι που ζούμε σήμερα και λέτε ότι δεν το διαβάσατε. Εγκρίνεται το άρθρο 111. Όχι. Κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 112. Όχι. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Ούτε ο κύριος Κεφαλογιάννης, ούτε η κυρία Τζάκρη λένε ναι. Εμείς λέμε. Εγκρίνεται το άρθρο 144. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Κύριε Πρόεδρε, παραβιάζετε το καθήκον σας. Δεν εγκρίνεται το νομοσχέδιο. Δεν περνάει από την Επιτροπή και δεν μπορεί να εισαχθεί στην Ολομέλεια. Είναι κατά πλειοψηφία. Το σχέδιο νόμου κώδικας δικηγόρων δεν εγκρίνεται και δεν μπορεί να πει στην Ολομέλεια. Επί των άρθρων και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
κύριε, χαίρετε. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην ΕΡΤ. Πάμε να δούμε την ανακοίνωση που έκανε ο αρμόδιος υπουργός επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίμος Κερδίκογλου για το μέλλον της ΕΡΤ. Αυτά όλα τελειώνουν σήμερα και τελειώνουν οριστικά. Η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ. Είναι κάτι το εξωφρενικό. Δηλαδή δεν νομίζω ότι έχει ξανασυμβεί δημόσια τηλεόραση να κλείνει έτσι. Αυτό δεν είναι Ευρώπη. Αυτά όλα γίνονται στο όνομα της Ευρώπης, αλλά αυτό δεν είναι Ευρώπη. Αν δεν είναι φασισμός αυτός, ποιος είναι φασισμός? Μου θύμισε, πραγματικά το λέω, μου θύμισε τις μέρες του Πολυτεχνείου αυτή τη βραδιά. Εποχές Πολυτεχνείου. Ναι, έρχονται από παντού.